Δημήτρη μου, επιτέλους πρέπει να σου πω ότι ο αγώνας μου δικαιώθηκε. Τι εννοείς? 8,5-9 μήνες έκλεισα μέχρι να σου κάνω μια συνέντευξη. Μωρέ, ξέρεις ότι εγώ δεν έχω πάρα πολύ χρόνο και επίσης δεν είμαι και... Δεν βγαίνω να μιλάω και σωστά. Να κάνω. Δεν το έχω με αυτά και είναι άλλη δουλειά. Σωστά. Οπότε εντάξει, αλλά ήσουν πάρα πολύ επίμονος, αλλά ευγενικός πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξεκουράζεσαι καθόλου, γι' αυτό ήρθε. Τι να ξεκουράζουμε. Τις μέρες που δεν έχουμε γυρίσματα, εγώ φωτογραφίζω. Έχω τη δουλειά μου. Όλα τα προλαβαίνω. Άμα θες, όλα τα προλαβαίνεις. Πώς λέγαμε και στο χωριό, για το γάλα του παιδιού μας. Δεν γίνεται αλλιώς. Για το παντεσπάνι που είπε η Μαρία Αντουανέτα. Το όνομα το βρήκαμε. Τη μικρούλα μου. Τη μπεμπά. Τη μητέρα μου. Μπορούμε. Θεοδόρα. Πώς τα συγχρονίζεις όλα αυτά, Δημήτρη μας? Δύσκολα, αλλά επειδή εγώ είμαι μπαμπάς με την έννοια του μπαμπάκα, ναι. Προσπαθώ και να συγχρονίζω. Δηλαδή να είμαι εδώ, να είμαι σπίτι, να τα προλαβαίνω όλα. Ο ερχομός της κόρης σου. Σταματάω την ερώτηση γιατί θα το χαμογελό σου. Τι να σου πω, ξέρεις. Δεν υπάρχει, Όχι. Όλα για αυτά γίνονται, δεν είναι. Όλα τα άλλα είναι ανούσια. Είναι όλα κλεισμένα, είναι όλα έτοιμα, το δωμάτιο. Όλα έτοιμα. Ροζ. Ροζ ήτανε, γιατί εμείς δεν μένουμε σε κανένα τεράστιο σπίτι. Ναι. Το δωμάτιο θα μοιραστεί με τη μεγάλη. Ο κόσμος περιμένει πότε θα έρθει ο Σεπτέμβριος, αλλά ο κόσμος δεν ξέρει ότι εσείς μέσα στο κατά καλό καιρό. Πάντα έτσι γίνεται. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πάντα έτσι γίνεται. Εμείς όλο το καλοκαίρι έχουμε γυρίσματα. Πάντα. Εγώ έχω και αυτό που σου είπα, όπως ζεις τώρα. Φωτογραφίσεις, γυρίσματα. Όλα μαζί. Την οικογένειά μου που είναι πρώτα απ' όλα, εννοείται. Ναι, εμείς γυρίζουμε φουλ τώρα κανονικά. Έχεις ξεχωρίσει κάτι? Πολύ. Πολύ, Ναι, εμείς έχουμε προχωρήσει. Ήταν δύσκολο το να ξεχωρίσεις? Εμείς επιλέξαμε και ποια παιδιά μπαίνουν σπίτι ήδη. Είχε πάρα πολύ κόσμο, είχε πάρα πολλά μοντέλα, αγόρια, κορίτσια. Θεωρώ ότι είναι πιο δυνατά τα παιδιά από άλλες χρονιές. Έχουμε πάρα πολύ ωραία κορίτσια. Θα το δεις εσύ. Ναι. Που γυαλίζει το μάτσι, βλέπω τώρα εδώ. Ναι. Τα αγόρια είχαμε πέρσι πολύ δυνατά, είναι εξίσου δυνατά θα πω. Αλλά τα κορίτσια νομίζω έχουν ανέβει μια κατηγορία. Επιτέλους πέρσι βγάλαμε έναν νικητή. Δηλαδή τα δύο προηγούμενες χρονιές βγάλαμε δύο νικητές. Εγώ περίμενα τέλος να γίνει καμιά κουτσουκέλα και να βγούμε τίποτα, να βγάλουμε 20 άτομα. και το τρολάραμε και μόνοι μας, ας πούμε, ότι δεν βγάλουμε κανέναν και θα έρθει κάτι και θα το πάρει στο τέλος. Σωστά. Εντάξει, ναι, αλλά πήγαμε σε πιο ασφαλή μονοπάτια, δηλαδή ψήφισε το κοινό τηλεφωνικά πια. Και όχι ιντερνετικά που κράσαρε το σύστημα. Το σύστημα συνέχεια με σερβερ στην Αμερική κτλ. Οπότε πήγαμε safe και έγινε όλα μια χαρά. Βίκυ Καλιά, σου λείπει. Ναι. Εντάξει, Βίκυ είναι one of a kind, δηλαδή είναι. Όχι για το GNTM, αλλά σε αυτό που κάνει, εγώ δεν βάζω άλλη μπροστά. Δηλαδή είναι μόνη της. Ισμήνη, ευχάριστη έκπληξη ή... Για μένα ναι, γιατί την ξέρω πολλά πολλά χρόνια. Δηλαδή έχω την ευτυχία ότι τα παιδιά που συνεργάζομαι τα ξέρω πολλά χρόνια. Δηλαδή όταν μου πάνε για την Ισμήνη. Ναι. Εγώ την ξέρω σαν Ισμήνη Μίνη. Ναι. Φωνάζουμε για πλάκα. Δουλεύω 10 χρόνια μαζί της. Οπότε. Ναι, δηλαδή ξέρεις, είναι σαν να δουλέψουμε εμείς οι δύο μαζί, αλλά να είμαστε παράλληλα συνεργάτες τα τελευταία 10 χρόνια. Σωστά. Πόσο ωραία θα νιώθεις. Τι βοήθησες, να υποθέσω. Όλοι. Όλοι σας. Όλοι, γιατί είναι καινούργιο αυτό που κάνει, δεν είναι, δεν το έχει ξανακάνει. Αν πατούσα ένα κόκκινο κουμπάκι, σε φοβίζει ότι μετά από 2 χρόνια θα να ξαναέρθω πάλι εδώ για συνέντευξη? Τι εννοώ, θα τραβήξει κι άλλο, κουράστηκες? Κοίτα. Ναι. Καθόλου. Αυτό που μου λες όχι με φοβίζει, με χαροποιεί. Δηλαδή, μακάρι να υπάρχει GNTM 14 και 20 και να είμαι και εγώ ακόμα εκεί, γιατί περνάω καλά βασικά και είναι κάτι που κάνω. Α, το βλέπεις. Είναι τη δουλειά μου, δεν κάνω κάτι πέρα από τη δουλειά μου. Αυτό όμως δεν το κρίνουμε εμείς, το κρίνει ο κόσμος. Δηλαδή, αν πάει καλά και είναι όλα καλά, με χαρά να το συνεχίσουμε. Αλλά θα το δούμε. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Όλα σε καλά. Πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, αγόρι μου. Και... Εγώ. Και ό,τι δεν παίρνει τηλέφωνο και να τη βρίσκω πάντα. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να συνεχίσω φωτογράφηση. Φιλιά πολλά. Φιλιά.